Καλημέρα σας και πάλι! Τι μου κάνετε, ε? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Θέλω να κάνω και ένα live και δεν προλαβαίνω, βρε παιδιά. <laughs> το έχω πει τόσες πολλές χιλιάδες φορές. Ε, λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω για την ενότητα κάποιο κάτι θέλει να σου πει. Και η καρτούλα μας είναι α, πώς μπορούμε να εμπιστευθούμε. Πώς, ε, και εμένα με έχει προβληματίσει αυτό. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να εμπιστευθούμε το ένστικτό μας, τον ε, πολύ βαθύ το deep trust, δηλαδή την πολύ βαθιά εμπιστοσύνη στον εαυτό μας σε αυτά που σκέφτεται και στις αποφάσεις που παίρνει ή καλείται να πάρει. Πολύ δύσκολο, μου έχει συμβεί και σε μένα, οπότε θέλω να πω εδώ τι μας συμβουλεύει και η κάρτα, αλλά και το τι έχω αποκομίσει και εγώ τόσα χρόνια που κάνω αυτή την δουλειά και έχω δουλέψει με πολλούς ανθρώπους και στο, α, στις ολιστικές θεραπείες στο σπά, αλλά και σαν α, άνθρωπος εδώ που μιλάμε και λέμε τα διάφορά μας, έτσι, σαν φίλες, σαν φίλοι κτλ. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι μπορείς να εμπιστευτείς το ένστικτό σου. Κοίτα βαθιά μέσα σου. Ε, αν υπάρχουν αμφιβολίες, άστε λίγο στην άκρη. Ε, τις περισσότερες φορές είναι όχι. Όταν υπάρχουν αμφιβολίες, ε, είναι όχι η απάντηση. Αν όμως κάτι το θέλεις πολύ και το ένστικτό σου σου λέει ότι μπορείς να το κάνεις... Εσύ μην το βάζεις στην άκρη και λες μα τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, έχω ακούσει αυτό, έχω ακούσει το τάδε, μήπως δεν είναι καλό, μήπως, μήπως... Πολλά πράγματα μας αφήνουν πίσω. Δεν, είμα, δεν είναι και κερί, α, να μένουμε πίσω. Μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα αυτό το διάστημα για να διευκολύνουμε και τους άλλους α, που είναι μαζί μας, αν υπάρχουν τέτοια θέματα σχέσεων που μπορούμε να μιλήσουμε... Ενώ στην ουσία λέμε να το πω, να μην το πω, οκ, okay, ξεκάθαρα και ειλικρινά μπορείς να το πεις με ένα ωραίο τρόπο. Ε, από την άλλη πρέπει πραγματικά ε, στο full να... Α, να βλέπουμε τον εαυτό μας σαν έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης. Ποιος θα μας δείξει εμπιστοσύνη αν εμείς οι ίδιοι δεν συμπεριφερόμαστε ότι έχουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και δεν την καταλαβαίνουμε. Άρα πρέπει πρώτα να την αποκτήσουμε ε, ότι έχουμε εμπιστοσύνη, ότι έχουμε ένστικτο. Με ωραίο τρόπο μιλάμε, δείχνουμε και κατανοούμε και εμάς και τους άλλους. Οπότε ε, ας εμπιστευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνει για δημιουργία ο αυτός μας ε, να νιώθουμε ότι είμαστε safe, ότι είμαστε ασφαλείς με το να το κάνουμε αυτό και έτσι θα δείτε ότι τα πράγματα θα πάρουν και αυτά τη δική τους σε τροχιά και θα πάνε ακόμα καλύτερα. Η αρχή είναι το παν και ίσως και το πιο δύσκολο μέρος, οπότε... Α αφήσουμε την εμπιστοσύνη να είναι μπροστά, η εμπιστοσύνη μα και το ενστικτό μα να μπαίνει μπροστά. Και βέβαια αυτά που έχουμε μάθει με την πείρα μα όλο αυτό το διάστημα. Και να είμαστε σίγουροι ότι θα μας βγάλει από αυτό το χάο τη σκέψη, τη υπερανάλυση. Έτσι, οπότε, ναι, εμπιστευτείτε το βαθύτερο εαυτό σας. Πολλά φιλάκια για σήμερα. Καλημέρα.